Κουκουλοφόρους έβαλαν για μία ακόμη φορά στην Πριτανία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τα έκαναν στην κυριολεξία γυαλιά καρφιά. Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, οι δράστες έφτασαν στον τρίτο όροφο του κτηρίου της διοίκησης του Ιδρύματος, πέταξαν κόκκινες μπογιές, έσπασαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και γραφεία των γραμματέων του Πρίτανη και των Αντιπριτάνεων. Αυτό το πράγμα με τις συνεχείς επιθέσεις θα πρέπει να τελειώσει. Το Πανεπιστήμιο αναγκάζεται να δαπανά χιλιάδες ευρώ ετησίως από ένα πενιχρό προϋπολογισμό για την αποκατάσταση ζημιών, τονίζει μεταξύ άλλων ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αχιλέας Ζαπράνης. Για την ώρα αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι μαζεύουμε με συνέπεια τα κομμάτια τα οποία αφήνουμε πίσω τους. Mm-hmm. Αυτό όμως που έχω να σου πω είναι ότι εμείς είμαστε οι πολλοί. Έτσι. Αυτή είναι μια ελάχιστη μειοψηφία. Εμείς γινόμαστε κάθε μέρα περισσότεροι και θα πρέπει αυτό να το έχουν στο μυαλό τους. Ότι εμείς είμαστε οι πολλοί. Δεν θα τους περάσει αυτό. Mm-hmm. Είμαστε οι πολλοί. Είναι η ελάχιστη μειοψηφία. Θα πρέπει να το καταλάβουν. Εμείς θα μαζεύουμε τα συντρίμια τους και από εκεί και πέρα θα το κάνουμε συστηματικά. Θα λέμε τις απόψεις μας συστηματικά μέχρι να το καταλάβουν και αυτοί. Αστυνομικοί στο μεταξύ εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δράστες να ήταν τα ίδια άτομα που έκαναν επίθεση και στη δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΜΦ καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση κουκουλοφόρων στις εγκαταστάσεις των δημοτικών μέσων ενημέρωσης TV 100 και FM 100, όπου περίπου 20 άτομα με πρόσωπα καλυμμένα επιτέθηκαν στην είσοδο του κτηρίου που στεγάζει τα δημοτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τραυμάτισαν έναν εργαζόμενο χτυπώντας τον μελωστό, πέταξαν μπογιές και επιφυλάδια με συνθήματα κατά των δημοσιογράφων. Έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φθορές επίσης και σε σταθμευμένα οχήματα. Τέτοιες επιθέσεις στρέφονται ευθέως κατά της ελευθερίας του τύπου, τονίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΕΜΦ, ενώ η χρήση ομοίης βίας από άτομα που διαλέγουν την προστασία της ανωνυμίας για να παραστήσουν τους αυτόκλητους υπερασπιστές δικαιωμάτων είναι μακριά από κάθε αντίληψη για την έννοια της δημοκρατίας. Η ΕΣΥΕΜΦ καταγγέλει τη συγκεκριμένη επίθεση στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων. Λοιπόν, τρίτη επίθεση σε διάστημα λίγων ωρών αυτή τη φορά, μέρα μεσημέρι, 12 η ώρα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην οδό Στρατηγού Καράρη, στα γραφεία της Ένωσης Συντακτών, ημερησίων εφημερίδων του Μακεδονίας Θράκης, στο σπίτι των δημοσιογράφων. Αυτό που έγινε για μια ακόμη φορά πιστοποιεί ότι η Θεσσαλονίκη από χθες είναι μια πόλη όπου μια μικρή ομάδα κουκουλοφόρων, σήμερα, από ό,τι μου είπαν οι συνάδελφοι, ήταν γύρω στα 9 άτομα, αυτοί που εισέβαλαν στο κτίριο της ΕΣΥΕΜ. Ανέβηκαν εδώ στο δεύτερο όρο που βρίσκονται τα γραφεία της διοίκησης και η αίθουσα συνεδριάσεων. Άρχισαν να φωνάζουν στους 5 εργαζόμενους που εκείνη την ώρα ήταν στο χώρο, να μην κουνηθεί κανένας. Κάνουμε, λέει, μία παρέμβαση. Και ποια είναι αυτή η παρέμβαση? Η παρέμβαση βίας. Έτσι αντιλαμβάνονται την παρέμβαση, να σπάζουν και να ρημάζουν. Πολύ κουκουλοφόρο στο κτίριο της Ένωσης Συντακτών, περίπου 7-8 άτομα με κουκούλες, με κράνη που προκάλεσαν αρκετές ζημιές στο κτίριο της Ένωσης. Φωνάζοντας, απειλώντας, τρομοκρατώντας κυρίως τους υπαλλήλους της Ένωσης. Και βέβαια εγώ πρέπει να πω ότι δεν είναι άσχετο αυτό που συνέβη σήμερα, προφανώς με αυτό που συνέβη χθες, την επίθεση στον FM 100 και την TV 100. Στο μεταξύ, περίπου 30 άτομα του Ρουβίκονα εμφανίστηκαν στην εφορία του Αγρινίου και εισέβαλαν στο γραφείο του Διευθυντή με σκοπό τη διαμαρτυρία για την υπόθεση κατάσχεσης κατοικίας ενός Αγρινιώτη για το ποσό των 1.319 ευρώ. Κατά τη διαμαρτυρία δεν προκλήθηκε κάποιο σοβαρό επεισόδιο, ούτε προκλήθηκαν φθορές, ενώ η αστυνομία έσπευσε στο σημείο μετά το τέλος της κινητοποίησης. Η εφορία Αγρινίου, μαχούς. Προχώρησε σε κατάσχεση κατοικίας, πρώτης κατοικίας ανέργου, για οφειλή 1.319 ευρώ και 17 λεπτά. Οικογένειά του δηλαδή. Εντάξει, όλοι έχουμε οικογένεια, έτσι. Θα απαντήσει σε κάτι σαστικό ή θα κρυφτεί το δάχτυλό σου. Γιατί αυτά που κάνεις εσύ, εμείς μπορεί να τα κάνουμε χίλιες φορές χειρότερα, το κατάλαβες. Λοιπόν, οκ, λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αν ο άνθρωπος χάσει το σπίτι του, θα βγούμε στο σπίτι σου. Θα χαθούν δύο σπίτια. Μην νομίζεις, σαν τσιγάρο δρόμος είναι Αθήνα και τα Αγρίνιο. Και υπάρχουν και ντόπιοι, εντάξει. Και άσε ηρωνίες τώρα.